Πήγαινε στους κριτές τώρα. Γεια σας. Ερχόμαστε με πολλές στιλιστικές προτάσεις σήμερα, Δημήτρη, ακόμα και στα μαλλιά. Τι φοράς μέσα, Ντένι μου? Την Άρτα και τα Γιάννενα. Λοιπόν. Την Πάτρα και τα Γιάννενα. Την Πάτρα. Και το Ρίο. Είναι δικά μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο, Ντένι. Είναι πολύ Ντένι. Είναι πολύ ωραία τα μαλλιά, σε πληροφορώ. Είσαι εντυπωσιακή. Μα εγώ ήθελα να προτείνω αυτό. Με τα γυαλιά αυτά είσαι μια σύγχρονη Κατρίν Ντενεύ. Εντάξει. Όμορφη. Με παραξενεύει λίγο τα κρόσια απ' έξω. Που... το έκανα λίγο και... ελεάνα, λίγο... Και λίγο όνυχας, να σου πω την λίγο αλήθεια. Όνυχες. Όλο μαζί είναι λίγο μπερδεμένο, αλλά παρόλα αυτά, σε γενικές γραμμές θα το εξετάσω, ότι είναι πολύ Ντένι, πολύ εντυπωσιακό. Είσαι για άλλη μια φορά μια εντυπωσιακή γυναίκα, που εγώ, ας πούμε, να είμαι γυναίκα, δεν θα σε έπαιρνα μαζί να πάμε να γνωρίσει το φίλο μου. Α. Αυτό, μείνε σε αυτό έτσι. Ναι, λέγεται έτσι, να μην έχω φίλη να βγω. Ευχαριστώ πολύ. Σοφία. Αυτή τη φούστα έπρεπε να βάλεις μια που έχει άλλη νυφή. Ή η φύ ή πατρόν, like, σαν πλισέ. Πλισέ, ναι, μαύρη πλισέ. Τερμάτνον, η ταντέλα. Ναι, ξέρετε γιατί έβαλα αυτή. Μάλινο. Τη συνδύασα επειδή έχει αυτή τη γυαλάδα το... Και έχει πολύ έντονο πάνω και έντιμα. Και η πλισέ δεν ξέρω, μήπως ήταν too much. Δεν θα ήταν και να βάλω και παντελόνι. Εγώ θεωρώ ότι όντως χρειάζεσουν άλλο υφή. Mm. Because αυτό είναι κοντά με αυτό στην μπλούζα σου. Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς τι, αλλά... Καλή ιδέα με φούστα, αλλά όχι αυτή. Όχι αυτή. Ναι. Αλλά τα υπόλοιπα μου αρέσουν. Αυτή είναι σαν αδιάβροχη κιόλας, θα τη φορέσω στη βροχή. Μου άρεσε όταν την είδα όμως, δεν ξέρω. Μου αρέσει το silhouette που κάνει. Έβαλε και τη ζώνη μου, ναι. Ωραίο. Α, τα πας εξαιρετικά, Ντένι, και καταλήγουμε σε σένα, Στέλιο, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Ενδιαφέρον το look, όμως νομίζω ότι αυτό το παντελόνι με αυτή τη φούστα και αυτές τις γόβες δεν ταιριάζουν. Και σου κάνει και όγκο κάτω από τη ζώνη πολύ. Εκεί σου κάνει χοντράδια. Και θα προτιμούσα να κρατούσαμε τη φούστα χωρίς το παντελόνι. Αν και το layering που έκανες είναι πολύ ισορροπημένο όταν φοράς το πανωφόρι. Ναι. Έχεις κάνει πολύ ωραία διαβάθμιση. Όμως όταν φεύγει το πανωφόρι, φαίνεται περίεργο το look. Και αυτή η ζώνη... Είναι αυτή που έχω πει που έχω, η χοντρή. Την έχεις πει εσύ, αλλά μου θυμίζει λίγο ζώνη του Άγιου Βασίλη. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Που κάνει περίεργη. Δεν ξέρω, ίσως σε ένα εγώ άλλο look που να μην δύο, είναι μαύρο, ναι, μπορεί να φαίνεται πιο ωραία. Θα μπορούσες και καλύτερα. Δύο. Μασούλο, κάνε ματάκια, κάνε χιλάκια. Μπασκε, εσύ... Τι να σου κάνω. Είναι φίλη μου η Κατερίνα, δεν κάνω τέτοια. Είμαστε πολύ φίλες εμείς οι δύο. Ακολουθέ. Και θέλω να σου πω ότι το μπουκλάζ στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. 11,3 είναι τελική σου βαθμολογία. Ευχαριστώ πολύ. Για σκέψη το λίγο αυτό. Σήμερα όλα σου γράφω ματάκια. Ωραία. Βαθμολογία και τα... Γεια, πήγαινε στη θέση σου.